Καταρχήν και χωρίς περιφράσεις θα ήθελα και εγώ και οι συντροφοί μου να δηλώσουμε την πολιτική μας αλληλεγγύη με τον Δημήτρη Κουφοντίνα και με όλους τους πολιτικούς κρατούμενους. Θα το πάω παραπέρα, με κάθε κρατούμενο. Γιατί είναι σαφές με όσα έχουν λεχθεί και ξέρετε για αυτή την υπόθεση ότι η πραγματικότητα αντιστρέφεται εδώ. Ο αδικημένος και ο διωκόμενος εμφανίζεται σαν απειλή. Και η αδικία αυτοονομάζεται κράτος δικαίου και πολύ περισσότερα άλλα. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η λυγή δεν είναι ούτε απλώς μια τυπική δήλωση συμπαράστασης αγωνιστών προς αγωνιστές και τα λοιπά και τα λοιπά. Η αλληλεγγύη εδώ έχει και το στοιχείο, αν θέλετε, ενός προβληματισμού. Πιστεύετε επειδή έχουμε χορτάσει από αδικίες και από καταπίεση και από αυθαιρεσίες από κράτος και κεφάλαιο και κυβερνήσεις και πανεπιστήμια και όλους τους μηχανισμούς τους, πιστεύετε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή με τα γεγονότα που εκτέθηκαν πιο πριν, την απαγόρευση τηλεφωνικής επικοινωνίας με ένα χώρο συζήτησης, το κλείσιμο του Πανεπιστημίου, την περικύκλωση από τα ΜΑΤ και όλα τα σχετικά, την απαγόρευση της άδειας και όλο τον νόμο τους. Πιστεύετε ότι αυτά αφοράν μονάχα τον Δημήτρη Κουφοντίνα, τους πολιτικούς κρατούμενους ή οτιδήποτε άλλο? Ή έστω ότι αφορά μονάχα το χώρο των αγωνιστών και ιδιαίτερα των ασυμβίβαστων? Αφορά όλους. Εννοώ όλους. Αφορά όλους τους καταπιεσμένους. Μας αφορά. Υπάρχει μια κλιμάκωση εδώ. Δεν είναι μία από τα ίδια. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλω να πω. Δηλαδή, επειδή ξέρουμε ότι είναι, από το 15 χρόνια μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτά, γίνονται καθημερινά ιστορίες. Και όπως λέχθηκε και πιο πριν, αν είσαι ναρκέμπορας και έχεις φάει όλους τους μάρτυρες που θα μπορούσαν να σε καρφώσουν σε μια δίκη και αθωώνονται οι πάντες στο τέλος, έχει καλός. Αυτό είναι δίκαιο. Αν δεν θέλεις να εγκαταλείψεις, αν δεν θέλεις να γίνεις ένα σκουλίκι που να αποδέχεται ότι απορρίπτει μεταβδελιγμίας τις ιδέες τις οποίες αφιέρωσε και θυσίασε τη ζωή του, τότε κάτι άλλο. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχεις μια κλιμάκωση σε όλα τα επίπεδα που οι νομικοί τα ξέρουν καλύτερα από μένα. Εγώ έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι η δικαιοσύνη βρίσκεται πέρα από το βασίλειο του νόμου. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό είναι και στα βιβλία μου έτσι για να μην. Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι έχουν κάνει σουρωτήρι αυτό που λέγεται νομικό δικαιοικό σύστημα. Και μέσα από τις τρύπες αυτού του σουρωτήριου μπορεί να μεγάλοι καρχαρίες να φεύγουν, αλλά όποιος σηκώνει με το δικό του τρόπο, όπως τον καταλαβαίνει ο καθένας, κεφάλι. Και δεν θέλει να κατεβάσει το κεφάλι. Δεν θέλει να ξεφτυλιστεί. Όχι να ξεφτυλιστεί ο ίδιος σαν άτομο και σαν αγωνιστής, να ξεφτυλίσει τις ίδιες τις ιδέες σου που ξεπερνάνε ό,τι τίμημα και αν έχεις δώσει εσύ στη ζωή σου για αυτές τις ιδέες. Τις ιδέες όχι για καριέρα και ατομική εξασφάλιση ή για να κάνεις τον έξυπνο στον ένα και στο άλλο στα πηγαδάκια, αλλά για την αλλαγή του κόσμου να γίνει πραγματικά ανθρώπινος. Λοιπόν, έχεις κλιμάκωση. Τηλέφωνο να μην μπορείς να κάνεις. Να μην μπορείς να πάρεις άδεια μετά από τόσα. Να πρέπει να υπογράψεις δήλωση μετάνοιας. Αυτό μπορεί να πει κανένα στο τελευταίο ότι είναι μια παμπάλα η τεχνολογία της εξουσίας, κατασταλτική τεχνική από τα αρχαία χρόνια που ξέρουμε όλο το κομμουνιστικό και επαναστατικό κίνημα σε αυτή τη χώρα πώς έχει χρησιμοποιηθεί. Και ο σκόπος δεν ήταν μονάχα να κονιορτοποιήσει τον αντίπαλο, τον φυλακισμένο, στην κάθε μακρονίση και σε κάθε γιούρα, αλλά είχε και άλλο σκοπό. Προληπτικό. Να μην μπορεί κανένας να σηκώσει κεφάλι. Και φίλε, δεν θα μπει μονάχα φυλακή. Θα ξεράσεις και το γάλα της μάνας σου. Θα καρφώσεις αδέρφια, θα κάνεις οτιδήποτε άλλο θέλεις. Ξέρουνε ότι κάθε θέλουν να τσακίσουν την αντίστασή μας. Κάθε μορφής αντίσταση, όποιο διαφορετικό δρόμο ακολουθεί ο καθένας από εμάς εδώ πέρα. Είναι το πρόσωπο της αστικής δημοκρατίας την εποχή του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό που ζούμε. Αν οι τρομονόμοι και οι τρομοδίκες και όλη η τρομοϊστορία που είχαμε γνωρίσει πριν 15 χρόνια και έτσι δεν πάψαμε να την ζούμε και μετά, ήταν η βάση για να περάσουν μια ολόκληρη νομοθεσία που τους δηλητηριώδεις καρπούς τους γευόμαστε όλοι πλέον
Και κάθε ένας που σηκώνει κεφάλι στα μνημόνια, σε οτιδήποτε, οποιαδήποτε μορφή αδικίας, καταστολής και τα ρέστα, τι πάνε να κάνουν, τι επιδιώκουν. Μονάχα να τσακίσουν τον Δημήτρη Κουφοντίνα, τους οικείους του, τους αλληλέγγυους, σε αυτόν ένα ολόκληρο χώρο που εκφράζεται με τον ένα άλλο τρόπο και εδώ πέρα και στα λοιπά, ή κάτι περισσότερο. Είναι ένα σημάδι, έχει διπλό χαρακτήρα. Και η διοίκηση και οι όλοι αυτοί που απαγορεύουν την άδεια, και οι πανεπιστημιακές αρχές που απευθύνονται στις φυλακές, και οι υπουργοί και παραυπουργοί και κυβερνήσεις που δεν μπορούν να βγουν απ' έξω ότι έχουν ευθύνη σε αυτό το πράγμα για το οποίο είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ πέρα σήμερα, όλοι αυτοί ξέρουν ότι θα πρέπει από εδώ και μπρος να πάρουν και άλλα μέτρα ενάντια μας. Ξέρουν το εξής, πολύ απλό, ότι το είχε πει η Ρόζα Λούξεμπουργκ, όποιος δεν κινείται δεν νιώθει τις αλυσίδες του. Αν κινιόμαστε, γι' αυτό κάνουν τα πάντα να μην υπάρξει παραμικρή κινητοποίηση και έχουν και πολλούς που τους βοηθάνε σε αυτό. Αριστερούς, ψευδαριστερούς, γραφειοκράτες κάθε είδους. Αν όποιος κινείται νιώθει τις αλυσίδες και παλεύει να σπάσει τις αλυσίδες. Ζούμε κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες που πρόκειται να επιδεινωθούν. Μέρος της επαγγελόμενης επιδείνωσης είναι αυτή η σκανδαλώδης ενέργεια στην οποία συμμετέχουν όλα τα φρούτα, όλοι οι μηχανισμοί του κράτους, ιδεολογικοί, κατασταλτικοί και ό,τι άλλο θέλετε, για να πετύχουν ένα, να δημιουργήσουν, πώς το λένε, προηγούμενα. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να ξεσηκώσει όλο τον κόσμο του αγώνα, πέρα από οποιασδήποτε διαφορές και μεψημερίες. Αφορά όλους, και αυτούς που αγωνίζονται και που αυτοί προτιμάνε να μην πολύ νιώθουν τις ασφυκτικές αλυσίδες, ας πούμε. Και νομίζω ότι αν δεν κουνηθείς θα την γλιτώσεις. Κανένας δεν πρόκειται να γλιτώσει. Λοιπόν, ή θα αγωνιστούμε για το κάθε ένα αδικημένο, μαζί και για αυτούς τους οποίους είμαστε εδώ σήμερα, ή θα έχουμε την κοινή μοίρα σε αυτά τα πράγματα. Η καιρή είναι πολύ πιο δύσκολη. Η χρονιά που έρχεται έχει αλλάξει όλο το σκηνικό παγκόσμιο, στη χώρα, στην Ευρώπη και τα ρέστα. Και το δίκαιό τους, νομίζω, αποδεικνύεται και σε αυτή την περίπτωση. Ο Μάρξ είχε δίκαιο. Κάθε δίκαιο είναι δίκαιο της ανισότητας. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στους νόμους τους. Εντάξει. Η δικαιοσύνη, και αυτοί είναι που φοβούνται, αυτοί που μιλάνε κάλπικα στο όνομά της, η δικαιοσύνη έρχεται. Δεν θα γλιτώσει κανένας από την κρίση του λαού. Ευχαριστώ.